Φίλες και φίλοι, καλησπέρα, χαίρετε. Σήμερα στο καναλί μας έχουμε καλεσμένο ένα φίλο της εκπομπής Θέκλα Μιλάμε Ανοιχτά, που είχε πολύ καιρό που λέγαμε να κάνουμε και βίντεο στο κανάλι, αλλά τώρα νομίζω είναι η κατάλληλη περίοδος πρώτης έναρξης της σχολικής χρονιάς να συνομιλήσουμε μαζί με τον δόκτωρα Αμπλέον, Λάμπρο Στεφάνου, ο οποίος είναι διδάκτορ επιστημών της αγωγής. Τον είχαμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στην εκπομπή και είναι και παιδικός και προσωπικός φίλος, παρόλο που είναι πολύ νεότερος από μένα. Και επειδή ζητήσατε να συζητήσουμε το θέμα της χρήσης μάσκας στο σχολείο και επειδή ο Λάμπρος είναι εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης και επίσης, όπως είπα και προηγουμένως, είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου επιστημών της αγωγής, θεωρώ ότι είναι το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για να συζητήσουμε για τα διαδικαστικά θέματα και τα μαθησιακά θέματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση της μάσκας. Λάμπρο μου, καλώς όρισες στο κανάλι μας. Καλώς σας βρήκα. Περισσότερο θα μιλήσω σαν μάχημος. Δεν νομίζω, περισσότερο θα προσθέσω την προσωπική μου εμπειρία, Θέκλα μου. Νομίζω τα μετρά περισσότερο η κοινή λογική στη συγκεκριμένη περίπτωση και οι εμπειρίες, τα βιώματα που έχουμε στην αίθουσα διδασκαλίας, παρά το αν είναι σχετικό με την έρευνα μου στο ότι ζούμε την τελευταία περίοδο. Το διδακτορικό σου τίτλο, το οποίο το έκανες μετά που τελείωσε η εκπομπή, γι' αυτό το λέω τώρα, επειδή είναι καινούριο αποκτήμα. Το διδακτορικό ήταν απόκτημα πριν από την έναρξη της εκπομπής. Εκείνο που έχεις δει, νομίζω ότι έχεις μπερδευτεί λίγο, είναι μια δημοσίευση σε έναν περιοδικό που έγινε πρόσφατα. Που ήταν βασικά η δημοσίευση σε έναν παγκόσμιο περιοδικό της διατριβής βασικά. Άρα απολογούμε που δεν το γνώριζα προηγουμένως, γιατί πάντα μου αρέσουν τα ωραία βιογραφικά. Λάμπρο. Ο Λάμπρος είναι μάχημος εκπαιδευτικός, είναι στη Λεμεσόν, έχει καταγωγή από Πάφων και είσαι ένας άνθρωπος, Λάμπρο, ο οποίος, επειδή είμαστε και φίλοι στα social media, τολμάς και εκφράζεις απόψεις για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, οι οποίες θα έλεγα ότι είναι ρηξικέλευθες και θαραλές. Είναι αδύνατον όταν έχω άποψη στα θέματα της παιδείας να μην την μοιραστώ. Δηλαδή είναι ένα θέμα που με καίει πολύ, το ζω. Οι φίλοι που με παρακολουθούν ιδιαίτερα στο Facebook το γνωρίζουν. Είχαμε την ίδια εμπειρία και το καλοκαίρι του 2018 που έκαναμε μαζί τις εκπομπές, που ήταν δύσκολες εκπομπές σε μια περίοδο πραγματικά μήνυ. Θεωρώ ότι αν νιώθουμε ότι θέλουμε το καλό της παιδείας του τόπου, όταν έχουμε άποψη, πρέπει να την καταθέτουμε. Δεν έχω μάθει λοιπόν να κρύβω. Ποια είναι η άποψή σου για τη συζήτηση την κοινωνική που γίνεται αυτή τη στιγμή? Είναι και κοινωνική συζήτηση, είναι και συζήτηση όμως που γίνεται και με τις αρχές για την επιβολή της χρήσης της μάσκας στα παιδιά του δημοτικού σχολείου. Θέλεις να, βρω την ανάρτηση σου να τη διαβάσω? Αν θέλεις να τη διαβάσεις, διαβάσε τη. Τη συγκεκριμένη ανάρτηση που την είδα προχθές και είπα... ένα λεπτό. Λοιπόν, μπορείτε να βρείτε τον Λάμπρο στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Λάμπρο Στεφάνου Γονατά είναι το όνομα του στο Facebook. Χθεσινή. Λέει ο Λάμπρος, αποφεύγω επιμελώς να επεμβαίνω σε ξένα χωράφια εντός αγωγικών. Πολλές φορές αποφεύγω να τοποθετούμε και για θέματα της δικής μου επιστήμης. Γράφω όταν έχω βιώσει, γράφω όταν έχω μελετήσει. Δεν θα γράψω λοιπόν για τη χρήση της μάσκας. Για το αν είναι πιο κατάλληλη μίας χρήσης ή ρούχινη ή διαφανής, που όμως είναι σημαντικότατο ζήτημα. Δεν θα γράψω για το αν η μάσκα επηρεάζει αρνητικά τη διαδικασία της μάθησης, που ασφαλώς και την επηρεάζει. Δεν θα γράψω για θέματα νομικής ευθύνης, που όμως είναι κέρυας σημασίας. Ούτε θα γράψω για άλλα διαδικαστικά ζητήματα που πρέπει να καθοριστούν επακριβώς. Θα γράψω για αυτό που ξέρω καλά. Για αυτό που δεν επιτρέπω σε κανέναν να θεωρεί πως γνωρίζει καλύτερα. Για τη σχολική τάξη και για τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν. Δεν είναι εξαιρετικά δύσκολο. Είναι ανέφικτο. Είναι ανέφικτο, παιδιά 6 και 7 χρόνων, να ανεχθούν τη μάσκα από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Έχετε δει 20 έως 25 παιδιά ιδρωμένα να επιστρέφουν στην τάξη? Έχετε μπει σε μια τάξη με 20-25 δρωμένα παιδιά το μήνα Σεπτέμβριο?
Ακόμα και όταν δεν είναι ιδρωμένα τα παιδιά, οι συνθήκες είναι σε πολλές περιπτώσεις ασφιχτικές, χωρίς κλιματιστικά, με ανεμιστήρες που ελάχιστα συνεισφέρουν. Το φωνάξαμε πολλές φορές και γίναμε γραφικοί. Προσπαθήσαμε πολλές φορές να εξηγήσουμε πως ο χώρος εργασίας του εκπαιδευτικού ισοδυναμεί με το χώρο μάθησης του παιδιού. Αυτό το μέτρο, ιδιαίτερα για τα μικρότερα σε ηλικία παιδιά, πρέπει να ανακληθεί. Αυτή ήταν η ανάρτησή σου που ήταν και η αφορμή για να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Και επίσης αφορμή ήταν ότι το ζήτησαν οι τηλεθεατές του καναλιού να κάναμε ένα θέμα για τη χρήση της μάσκας στο σχολείο. Εντάξει, η ανάρτηση συγκεκριμένη περιγράφει τη δική μου αλήθεια. Αυτό ζω, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά πως είμαι δάσκαλος γυμναστικής. Παίρνω μαθητές όλων των ηλικιών, τους παίρνω πίσω στα τμήματα. Εκείνα τα πρώτα 5-10 λεπτά οι καταστάσεις είναι ασφιχτικές. Τα παιδιά ψάχνουν αέρα. Γνωρίζεις την εικόνα ενός παιδιού που είναι ιδρωμένο. Φαντάσου να πρέπει ακολούθως να φορήσει μάσκα έναν εξάχρονο παιδάκι για να παρακολουθήσει πρώτη γραφή και ανάγνωση. Και να πρέπει να συγκεντρωθεί στη δασκάλα του. Το θεωρώ πάρα εξαιρετικά δύσκολο έως ανέφικτο, όπως έχω πει. Να μην φτάσω σε άλλους χαρακτηρισμούς που θα μπορούσα να το πω για τούτες τις ηλικίες ως και απάνθρωπο. Άρα η δική μου η έντονη άποψη ξεκινά από τη δική μου την εμπειρία μέσα στη σχολική τάξη και για τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ειδικά μιλούμε για τους μήνες Σεπτέμβριο αλλά και Οκτώβριο με τις ψηλές θερμοκρασίες. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει κλιματισμός. Δεν είναι της ώρας να ανοίξω τούτη τη συζήτηση, αν υπήρχε και λοιπά και λοιπά, αλλά είναι αυτές οι συνθήκες. Αναστατώνουμε έτσι έντονα όταν βλέπω κάτι παραλληλισμούς με παιδάκια ή με άλλους που φορούν τις μάσκες για πολλές ώρες σε κλιματιζόμενες αίθουσες. Είναι άτοποι αυτοί οι παραλληλισμοί. Δεν μιλούμε ότι θα φορούμε στον κλιματισμό εμείς τις μάσκες, αλλά μιλούμε ειδικά για τα παιδάκια. Λαμπρό. Και ξεκινούμε από τούτη τη βασική παράμετρο ότι η δική μου άποψη είναι ότι ιδιαίτερα για τα παιδάκια των μικρών ηλικιών, και μιλώ για 6-7 χρόνων, πρώτη και δευτέρα τάξη, η δική μου εμπειρία δείχνει ότι είναι από εξαιρετικά δύσκολο έως ανέφικτο. Πες μου. Νομίζω ότι όλοι έχουμε την εμπειρία να χρησιμοποιήσουμε μάσκα σε κλιματιζόμενο χώρο όταν πάμε σε μια υπεραγορά, όταν πάμε σε ένα φαρμακείο. Εμείς... Ναι. Είχες ποτέ τέτοια εμπειρία, ήταν ευχαριστή. Κοίτα, είχα τέτοια εμπειρία. Να σου πω ότι θεωρώ ότι είναι και θέμα εκπαίδευσης, για να μην είμαι απόλυτος. Δηλαδή, στην πιο πολύ χρήση μαθαίνεις σιγά-σιγά. Αλλά αν εμείς που είμαστε ενήλικες, χρειάστηκε προχθές να πάω στην υπεραγορά, ήταν 14 του Αυγούστου, άρα ήταν χαμός στην υπεραγορά, παρέμεινα μία ώρα και πραγματικά... κάθε τόσο έπρεπε να μετακινήσω τη μάσκα για να αναπνεύσω. Ξεκίνησα ένα σφιχτιό. Σήμερα είχα την κόρη μου μαζί μου που είναι 10 χρονών σε έναν κατάστημα κλιματιζόμενο. Στα πρώτα 15 λεπτά ξεκίνησε να παραπονιέται, να δυσφορεί, να τραβά τη μάσκα. Και εγώ δεν λέω αυτά τα παραδείγματα. Μεταφέρω αυτήν την εικόνα σε 6χρονα παιδάκια υδρωμένα. Μέσα σε συνθήκες χωρίς κλιματισμό. Πρέπει να μπούμε και να το νιώσουμε λίγο το πράγμα. Μια αίθουσα που ειδικά... Μιλούμε για 30 σύμβαθμους, Θέκλα. Για 30 σύμβαθμους μια αίθουσα. Υπήρχαν και περιπτώσεις που μετρούσαμε κάποτε που ήταν και 32 και 33 βαθμούς. Με για πολύ αναπτυξιμές συνθήκες. Πάρα πολύ. Ναι, ειδικά για το Σεπτέμβριο που είναι καλοκαίρι βασικά. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο... Αυτή η εικόνα θα ήταν η άποψη, η πρώτη εκτίμηση που έχει ένας εκπαιδευτικός για το αν είναι εφικτός στις μικρές ηλικίες. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος προς τα έξω, ότι δεν είναι οι γονείς ή οι εκπαιδευτικοί που αντιδρούν για τη μάσκα. Ένας ολόκληρος παγκόσμιος οργανισμός υγείας, μαζί με τη UNICEF, έχει τις ενστάσεις του στο συγκεκριμένο θέμα. Αν θέλεις να σου διαβάσω κάποια πράγματα. Ναι, διάβασε μου. Ναι, να σου διαβάσω. Ανάρτηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 21 Αυγούστου 2020. Πριν 3 μέρες. Και λέει, οι συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF αναφορικά με τη χρήση μάσκας για παιδάκια ηλικίας 6 έως 11 είναι η εξής. Η απόφαση, λένε, πρέπει να παίρνεται στην εξής βάση. Στο μέγεθος της διασποράς του ιού στον τόπο κατοικίας του παιδιού.
στην ικανότητα των παιδιών να χρησιμοποιούν σωστά και με ασφάλεια τη μάσκα. Στη δυνατότητα πρόσβασης, λέει, σε μάσκες και στην αλλαγή αντικατάστασης, αν είναι στο σχολείο, αν πάθει δηλαδή κάτι μάσκα, να υπάρχει άλλη να μπορέσει να την αντικαταστήσει ή αν λερωθεί να βάλει άλλη. Στη δυνατότητα για επαρκή επίβλεψη από ενήλικες και παροχή οδηγιών για την ορθή και ασφαλή χρήση της μάσκας. Πώς να τη φορούν, πώς να τη βγάζουν, πώς να τη φορούν με ασφάλεια. Και εγώ λέω ότι τούτο μπορεί να γίνει κάτω από κάποιες συνθήκες. Για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι, με καλή εκπαίδευση. Τούτο είναι περισσότερο δικό σου κομμάτι το επόμενο. Στην πιθανή αρνητική επίδραση της μάσκας, δικό μας κομμάτι, στη γνωστική, αλλά και στη συναισθηματική ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών. Και τούτο πρέπει να παίρνετε. Να συναποφασίζεται, λέει, σε συνεργασία με δασκάλους, γονείς, αλλά και διάφορους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων. Ποιες τις αλληλεπιδράσεις και επαφές των παιδιών με ευπαθείς ομάδες, π.χ. ηλικιωμένους ή άτομα με υποκείμενα νοσήματα. Τι είναι το σημαντικό, Θέκλα μου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λέει, δεν υποστηρίζει την καθολική χρήση της μάσκας κάτω από 11. Λέει σε ειδικές περιπτώσεις. Τοπικές περιπτώσεις. Δηλαδή, αν δεις ότι μια περιοχή υπάρχει τρομερή έξαρση, σαν με εμβόλυμα θα πάεις και θα πάρεις πιο αυστηρά μέτρα. Δεν θα κάνεις μια σε παγκύπρια κλίμακα έκταση μέτρο για όλα τα παιδάκια από 6 μέχρι και 11, χωρίς να έχουμε σε συγκεκριμένες περιοχές διάσπορα. Και ενώ έχεις όλα τα άλλα τα ερωτηματικά, επηρεάζει τη μάθηση, επηρεάζει την ψυχολογία των παιδιών. Τελικά θα κάνει περισσότερη ζημιά από ό,τι καλό. Άρα είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Επίσης, αν θέλεις να σε πάρω ένα βήμα παρακάτω για να έχεις ολοκληρωμένη εικόνα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ειδικά για τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, είναι κάθετος ότι για όλες τις ηλικίες η μάσκα πρέπει να είναι προαιρετική. Δεν δέχεται για παιδιά, δηλαδή με διαταραχές. Ξέρουμε ότι ξέρεις πολύ καλά γιατί εργάστηκες στο δημόσιο. Έχουμε παιδάκια με ΔΕΠ, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. Ή παιδιά που εμπίπτουν στο φάσμα του αυτισμού. Ή άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με δυσκολίες σε θέματα αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Τούτα τα παιδάκια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανεχτούν τη μάσκα εντός της τάξης. Ας μην μιλήσω για τη λογοθεραπεία. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο λογοθεραπευτής πρέπει να έχει οπτική επαφή με τη στοματική κοιλότητα. Είναι και πρακτικά ανιδύνατο. Το στόμα του λογοθεραπευτού και ο λογοθεραπευτής. Ναι, και το αντίστροφο ακριβώς. Ειδικά πάμε ένα βήμα παρακάτω, ειδικά για κατά την άθληση, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Καμία χρήση μάσκας κατά το τρέξιμο, κατά το παιχνίδι στην αυλή. Γιατί αυτή εμποδίζει την αναπνοή. Ξέρουμε πολύ καλά ότι κατά την άθληση αυξάνεται ο ρυθμός της αναπνοής. Πρέπει να έχουμε περισσότερο οξυγόνο, άρα δεν συνίσταται η χρήση της μάσκας, γιατί λέει εμποδίζει την αναπνοή. Και λέει ότι όταν οργανώνονται τέτοια μορφής εκδηλώσεις αθλητικές, πρέπει να τηρούνται άλλα μέτρα αποστασιοποίησης ενός μέτρου, αντισηπτικά κλπ. Λάμπρο, είναι 24 Αυγούστου 2020 σήμερα που γυρίζουμε αυτό το βίντεο. Τι αποφάσεις έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα για την Κύπρο? Σε σχέση με την προσέλευση των μαθητών, η οποία θα γίνει πότε? Η προσέλευση, μιλούμε για τη δημοτική εκπαίδευση, θα παρουσιαστούν πρώτη του Σεπτέμβρη θα παρουσιαστούν οι εκπαιδευτικοί, 7 του Σεπτέμβρη θα παρουσιαστούν τα παιδιά. Μιλούμε αυτά μέτρα που έχουν ακουστεί. Σε δύο εβδομάδες αναμένεται πως θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Ναι. 7 του Σεπτέμβρη θα παρουσιαστούν όλα τα παιδιά, φυσική παρουσία όλων των παιδιών. Αυτή τη στιγμή έχει ανακοινωθεί χρήση μάσκας για όλα τα παιδιά. Ναι, αυτό έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Δεν έχει εξαιρεθεί κανέναν παιδί. Δεν έχει έρθει κάποια άλλη εγκύκλωση. Έχει ανακοινωθεί χρήση μάσκας από 6 ως 11. Τα άλλα δύο μέτρα που έχουν πάρθει ήταν ότι επεκτάθηκε. Λάμπρο μου, από 11 και πάνω. Από 11 και πάνω. Από 11 και πάνω, μιλούμε επίσης για χρήση μάσκας. Θεωρήσω ότι το χρονικό, το ηλικιακό πλαίσιο που χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση είναι στο 6 με 11, που μας έχεις εξηγήσει προηγουμένως τους λόγους. Ιδιαίτερα θα έλεγα στο 6 με 7. Δηλαδή πρώτη και τάξη του δημοτικού. Δεν θέλω να το παίζω γιατρός, Θέκλα μου, αλλά αν η επιδημιολογική κατάσταση είναι τέτοια,
που δεν επιτρέπει τούτο το πράγμα. Εγώ λέω ότι πρέπει να σκεφτούμε και λογικά. Εγώ υποστηρίζω ότι ακόμα και αν επιβληθεί η χρήση της μάσκας στις ηλικίες 6 με 7, θα είναι αδύνατη η εφαρμογή. Πρέπει να κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Θα έχουμε παιδάκια που θα τις κατεβάζουν γιατί θα τις φορούν και δεν θα τις χρησιμοποιούν. Άρα θα πάρουμε ένα μέτρο, απλά κάτι εικόνα, απλά για να πούμε ότι το πήραμε. Μπορεί να γίνεται και κακή χρήση της μάσκας με πολύ πιο επικίνδυνα αποτελέσματα από την καθόλου μάσκα. Καταλαβαίνεις ότι προσπαθώ να μην πω σε εκείνον το χωράφι. Εγώ γιατί λέω ότι αν το παιδί παίρνει με τα χέρια του, με το οποίο αγγίζει παντού, παίρνει τη μάσκα, τη βγάζει, τη βάζει, ανταλλάζουν μάσκες με τους συμμαθητές τους, που αυτό σίγουρα θα γίνει. Θα ανταλλάζουν μάσκες, θα τις χάνουν, θα τους πέφτουν. Ναι, με μάσκα του Μπόμπο στο Σφουγγαράκι, λέει, θα πείσουμε μάσκα του Σπάιντερ, μα αντάλλαξε με τον κολλητό του. Άρα δεν είναι εύκολο να διατηρηθεί το πρωτόκολλο. Να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι θέμα εκπαίδευση, είναι θέμα ρουτίνα. Με κάποιε σπουδέ ρουτίνε που διδάσκουμε στο σχολείο, ειδικά στην πρώτη τάξη, χρειάζεται να τι επαναφέρουμε κατά τη διάρκεια τη χρονιά. Είχαμε κάνει κάποιο μάθημα για τι ρουτίνε που μα είχε ζητήσει. Κάποιοι αντιλαμβάνονται. Με τον Λάμπρο. Θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο αυτού όλες τους συνδέσμους με τα βίντεο που είχαμε καλεσμένο τον Μάρκο στην, τον Μάρκο, λέω, τον Λάμπρο στην εκπομπή για να δείτε και τις προηγούμενες εκπομπές όσοι δεν τις έχετε δει. Ναι. Αν κάποιοι θεωρούν ότι θα μπούμε την πρώτη ημέρα στην πρώτη τάξη του δημοτικού και θα δείξουμε στα παιδάκια πώς να χρησιμοποιούν τη μάσκα και θα τη χρησιμοποιούν σωστά, νομίζω ζούμε σε παράλληλο σύμπαν. Θα είναι μια, για να γίνει σωστή δουλειά σε τέτοιες ηλικίες είναι διάρκεια. Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι πολλών μηνών για να είμαστε και ρεαλιστές. Τουλάχιστον τρεις μήνες. Άρα θα πρέπει να γίνουν δεύτερες σκέψεις. Μέχρι στιγμής έχουμε δει τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Έχουμε δει, ας πούμε, τη δική μου προσωπική εμπειρία, ειδικά για τους μικρούς σε ηλικία μαθητές. Εμαθάξιζε και τον κόπο να δούμε τι πάνε να κάνουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί, ας πούμε, συνήθως ζούμε στο μικρό κόσμο μας και νομίζουμε ότι... Στην Ελλάδα, μήπως το Κυπριακό Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας αντιγράφει τις αποφάσεις του αντίστοιχου ελλαδικού, γιατί νομίζω ότι γενικά στο θέμα διαχείρισης της πανδημίας βλέπω ότι υπάρχει μια ακολουθία. Δηλαδή, λαμβάνεται μια αποφάση στην Ελλάδα, ακολουθούμε και εδώ. Δεν ξέρω, με το έτσι το βλέπω, ότι γίνεται μια αντιγραφή αποφάσεων. Κοίταξε, κάποιος που παρακολουθεί τα δημοσιεύματα είναι ηλίου φαϊνότερον του τον που περιγράφεις. Μία μέρα προηγουμένως, κατανοούμε ότι είναι η δύσκολη εφαρμογή της μάσκας σε ηλικίες 6 με 11. Ανακοινώνει η Ελλάδα το μέτρο, την επόμενη μέρα ανακοινώνουμε και εμείς το μέτρο. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι καλή η υιοθέτηση πρακτικών που χρησιμοποιούνται. Αλλά πρέπει να βλέπουμε και τις πραγματικότητες που ισχύουν. Μιλώντας με εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα που είχαμε ιδιωτική επικοινωνία μέσω διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης και email, μου έχουν εκφράσει εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα την απογοήτευσή τους για το ότι δεν έχει μειωθεί ο αριθμός των μαθητών μέσα στις τάξεις, για το ότι έχουν ληφθεί μέτρα τα οποία τα βλέπουν και αυτοί ως ανεπίτευκτα. Και ναι. Γιατί το άλλο μου έχουν θίξει, το οποίο θα ήθελα να το συζητήσουμε και μαζί, είναι ότι συνεχίζει να υπάρχει μία άποψη από μερίδα του πληθυσμού, από μερίδα των ανθρώπων που δεν είναι εκπαιδευτικοί, πως οι εκπαιδευτικοί σε όλη αυτή την ιστορία είναι ευνοούμενοι τρόπον. Θα το συζητήσουμε μετά αυτό. Δηλαδή, οι απόψεις που έχουμε συζητήσει και στην εκπομπή πολλές φορές, ότι ο κόσμος που δεν ανήκει στον εκπαιδευτικό κόσμο λέει καλά την έχουν εκπαιδευτικοί με τις διακοπές τους κλπ. Τώρα ακούγεται αυτή η κουβέντα. Οι εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα, να μιλήσουν εναντίον της μάσκας, γιατί θέλουν να κάνουν μαθήμα από το σπίτι να μην δουλεύουν. Είμαι ο πρώτος, και αν μιλήσεις με όλους τους εκπαιδευτικούς, κανένας δεν θέλει να διδάξει από το σπίτι. Όλοι οι εκπαιδευτικοί θέλουν να πάνε στο σχολείο. Για που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ότι για έναν εκπαιδευτικό να διδάσκει εξ αποστάσεως είναι διπλάσιος και τριπλάσιος φόρτος εργασίας. Διότι δεν είναι απλά να με δείχνει μια κάμερα και να κάνω μάθημα από μακριά. Πρέπει να αναπτύξω και κατάλληλο υλικό το οποίο θα στέλνω στα παιδιά και το οποίο υλικό να ανταποκρίνεται στην εξ αποστάσεως. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε μια τηλεδιάσκεψη. Όπως, ας πούμε, ένας πίνακας που ό,τι γράφεις πάνω να βλέπουν και τα παιδιά, τα οποία πρέπει να εκπαιδευτείς και να μάθεις ποια είναι τα εργαλεία. Άρα είναι τρομερός φόρτος εργασίας από ότι η συνήθις διδασκαλία εντός της τάξης. Άρα οι εκπαιδευτικοί δεν προσπαθούν να αποφύγουν να εργαστούν.
προσπαθούν να βάλουν τις σωστές αρχές ώστε να μπορέσουν να εργαστούν με ασφάλεια εντός της τάξης με όλα τα παιδάκια. Αλλά το βασικό μέτρο που έπρεπε να πάρθει είναι ξεκάθαρο ότι είναι η μείωση του αριθμού των παιδιών σε κάθε τάξη. Από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε διαθετημένοι. Τουλάχιστον στην Κύπρο, ναι. Όχι. Ούτε ποιος καν στις μικρές. Ποιος είναι ο ανώτερος μαθητών στην Κύπρο? Πες μου. Ποιος είναι ο ανώτερος αριθμός μαθητών σε ένα τμήμα στη δημοτική εκπαίδευση? 25. 25. Και, ακόμα... και στην προδημοτική. Και στην προδημοτική, και εγώ, η προδημοτική με ενοχλεί ακόμα περισσότερο, διότι ξέρεις πολύ καλά ότι η ηλικία της προδημοτικής αναπτυξιακά είναι η πιο σημαντική. Στη Φιλανδία έχουν μέγιστο αριθμό μαθητών, αν δεν κάνω λάθος, στην προδημοτική είναι 7. Και αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν καταλάβει ανθρώποι που πρέπει να επενδύσουν στην αρχή. Ξανασυζητήσαμε το μαζί το οξύμορο ότι εμείς λειτουργούμε αντίστροφα από τα ψηλά δώματα και πηγαίνουμε προς τα κάτω αργότερα. Η επένδυση είναι, θα έπρεπε να γίνει στην αρχή. Άρα, αν υπάρχει δυσκολία, κατά την άποψη της δικής μου, διότι μπορεί να υπάρχει μια οικονομική δυσκολία να εξευρεθεί, και μια πραγματική δυσκολία, δηλαδή να εξευρεθούν αίθουσες διπλάσιος αριθμός δασκάλων, εγώ θα έβλεπα όμως ως πολύ πολύ απαραίτητη την εφαρμογή του μέτρου της μείωσης του αριθμού των μαθητών, τουλάχιστον στην πρώτη τάξη, που είναι και κέρια σημασίας τάξη, που όλα τα σχολεία έχουν τουλάχιστον 2-3 έξτρα αίθουσες, άρα δεν θα είχαμε πρόβλημα με έξτρα αριθμών αίθουσων. Παρ' όλα αυτά, θα έπρεπε να εργοδοτήσουμε έναν έξτρα αριθμό εκπαιδευτικών. Μα το έχουν κάνει ήδη πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι γίνεται στις άλλες χώρες, Λάμπρο, δώσ' μας έτσι λίγο μια εικόνα. Βλέπω πίσω μου, έτσι λίγο να σου πω. Εντάξει, το βλέπω πίσω μου, έτσι λίγο να διαβάσω. Με κάθε επιφύλαξη, Θεκλά μου, τούτα είναι δημοσιογραφικά, από αρθρογραφία μέχρι και 17 του Αυγούστου, δηλαδή είναι μια εβδομάδα. Τούτα τα πράγματα ξέρεις ότι πολύ καλά ότι τα διαφοροποιούν. Ναι, και λέμε ότι γυρίζουμε αυτήν την εκπομπή 24 Αυγούστου. Οι πληροφορίες έχουν εξακριβωθεί μέχρι 7 μέρες πριν. Άρα, οποιασδήποτε αλλαγές μετά έχουν να κάνουν με την εξέλιξη των πραγμάτων. Ωραία. Στη Γαλλία λέει η μάσκα είναι υποχρεωτική μόνο για παιδιά άνω των 11 χρόνων. Mm. Και τούτον είναι υποχρεωτική για παιδιά άνω των 11 χρόνων, αν δεν είναι εγγυημένη η απόσταση του ενός μέτρου. Δηλαδή, αν είναι εγγυημένη η απόσταση του ενός μέτρου, εξαιρούνται και παιδιά πάνω από 11 χρόνων. Ξέρεις πολύ καλά ότι στην Ισπανία είναι χωρισμένη σε περιοχές. Στην περιοχή της Ανδαλουσίας η μάσκα συνίσταται για παιδιά άνω των 6 χρόνων μόνο όταν μετακινούνται σε χώρους του σχολείου, δηλαδή δεν είναι υποχρεωτική στην τάξη. Στην περιοχή της Καταλωνίας θα προσληφθούν 5.000 επιπλέον δάσκαλοι προκειμένου να περιοριστούν οι επαφές μέσα στο σχολείο. Γιατί είναι τόσο άσχημη η οικονομία. Ναι. Ισπανία, περιοχή της Μαδρίτης, υπάρχει πλάνο για πρόσληψη 600 νέων εκπαιδευτικών. Ηνωμένων Βασίλειων, όχι μάσκα για παιδιά κάτω των 11 και προαιρετική πάνω από 11. Γερμανία, η Εθνική Ακαδημία Φυσικών Επιστημών της Γερμανίας έχει εκδώσει συγκεκριμένες οδηγίες που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση της μάσκας άνω των 15 ετών. Η Πολωνία δεν σκοπεύει να επιβάλλει τη χρήση μάσκας ή να μειώσει τον αριθμό των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, αλλά τα παιδιά καλούνται να παίρνουν μέτρα να πλένουν τα χέρια τους κλπ. Μέτρα δηλαδή ατομικής υγιεινής. Στην Ιταλία εκκρεμεί μία απόφαση, όπως σου έχω πει πριν, για τα παιδιά από 6 χρονών και πάνω, αν θα φορούν μάσκα. Αυτό θα ανακοινωθεί την τελευταία εβδομάδα. Παρ' όλα αυτά, στην Ιταλία υπάρχει επένδυση 2,4 δις για την εκπαίδευση, για νέες αίθουσες, για πρόσληψη επιπρόσθετων εκπαιδευτικών, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών κατά τάξη. Αυτή η επένδυση είναι από την κυβέρνηση? Ναι, από την κυβέρνηση. Επί του προπολογισμού τους, φαντάζομαι. Εντάξει. Και έχουμε την Ελλάδα που προχθές επήρε την απόφαση καθολική χρήση μάσκας και την επόμενη μέρα η Κύπρος μας. Άρα δεν έχουμε έναν τοπίο ξεκάθαρο. Άρα όταν φωνάζουν αυτή τη στιγμή οι οργανωμένοι γονείς στην Κύπρο, όταν φωνάζουν κάποιοι εκπαιδευτικοί, έχουν μαζί στο πλευρό τους το τι λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η UNICEF, το τι γίνεται στις πλήστες χώρες της Ευρώπης, το τι λένε τα προσωπικά μας βιώματα μέσα στη σχολική τάξη, και δεν είναι καθόλου μια αυθαίρετη διαμαρτυρία τη συγκεκριμένη στιγμή,
απλά για να βρίσκουμε προσκόμματα να διδάξουμε όπως έχεις πει εσύ εξαποστάσεις. Με την άποψη, απλώς την ανέφερα γιατί είναι δυστυχώς μια βλακώδης άποψη που ακούγεται κάποιες φορές και δεν έχουμε... καλά να την απαντούμε, ναι. Να την εντοπίσουμε, να την αντιμετωπίσουμε και να την απαντήσουμε. Εγώ έτσι ακούγοντας την ίδια στιγμή, ο προβληματισμός μου είναι ο εξής. Αν είχα παιδί που θα πήγαινε στην πρώτη τάξη του δημοτικού, στη δεύτερη τάξη του δημοτικού σχολείου, γενικά στο δημοτικό σχολείο, θα είχα έγνοια μεγάλη καταρχάς για το αν μόνο με την υποχρεωτική χρήση μάσκας, χωρίς τον κλιματισμό των αιθουσών, χωρίς τη μείωση των μαθητών ανατάξει, αν αυτό το παιδί μου θα ήταν αρκετά προστατευμένη η υγεία του, αν η υγεία του παιδιού μου θα ήταν αρκετά προστατευμένη, και δεύτερον και καθόλου ελάχιστον, δεν έρχεται δεύτερον, το αν το παιδί μου θα μπορούσε όντως να πάει στο σχολείο και να έχει μαθησιακή διαδικασία, δηλαδή να είναι συνθήκες κατάλληλες για να μάθει. Δηλαδή, τι μας ενδιαφέρει, να πούμε επήγαν τα παιδιά σχολείο, επήγαν εκπαιδευτική σχολείο, εβάλαμε τον κανονισμό να φορούν μάσκα, άρα έκαναμε τα σωστά, ή πώς θα δουλέψει τούτο το πράγμα και να έχει όφελος πάνω στα παιδιά και μαθησιακό όφελο και ψυχολογικό όφελο, αλλά και εκπαιδευτικό όφελο και ιατρικό. Έχοντας ήδη τις παρενέργειες της προηγούμενης χρονιάς. Ποια εμπειρία σου, Λάμπρο μου, εσένα από τη χρονιά του 2019-2020 τη σχολική? Μέσα Μαρτίου επήλθαν η καραντίνα, δεν είναι πότε κλείσαν τα σχολεία. Μέσα του Μάρτη είχαμε έναν αναστολή φοιτησης. Εντάξει, υπήρχαν οδηγίες που ποτέ δεν είχαν αντιληφθεί οι γονείς, και ακούαμε και κάποιες έτσι διαμαρτυρίες από τους γονείς. Η πρώτη μέχρι και την τετάρτη τάξη του δημοτικού υπήρχαν οδηγίες για να μην γίνεται σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση. Όταν λέμε για σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση, μιλούμε για τηλεδιάσκεψη. Να ενώνεται ο μαθητής με τους δασκάλους, να ενώνεται ο δάσκαλος με τους μαθητές και να διδάσκει ζωντανά, να υπάρχει αλληλεπίδραση. Όπως αυτό που κάνουμε εμείς τώρα. Όπως εμείς κάνουμε εμείς. Άρα μπορεί πέραν της παράδοσης να κάνει απορία ο μαθητής, να του τη λύνει την απορία, να υπάρχει ανατροφοδότηση, να επεξηγάς τις ασκήσεις που θα του βάλεις. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει από πρώτη μέχρι και τέταρτη τάξη σύμφωνα με τις οδηγίες. Η σύγχρονη εξαποστάσεως μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο από την πέπτη και έκτη τάξη του δημοτικού. Άρα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι ρυθμοί που προχωρούσαν η πρώτη και η τετάρτη, μέχρι και την τετάρτη τάξη, ήταν πάρα πολύ αργοί οι ρυθμοί, γιατί οι συνάδελφοι έστελναν φυλάδια τα οποία έπρεπε να εξηγούν οι γονείς, να τα κάνουν τα παιδάκια, να στέλνουν μετά φωτογραφίες των ασκήσεων, να τα διορθώνουν οι δάσκαλοι. Στην ουσία, μεσολαβούσε ο γονιός και δεν ανταποκρίθηκαν όλοι οι γονείς. Υπήρχαν γονείς που έλειπαν 10 ώρες από το σπίτι. Υπήρχαν γονείς που μαθησιακά, γνωστικά δεν είχαν τις γνώσεις να βοηθήσουν. Άρα, στις μικρές τάξεις του, φοβάμαι πολύ ότι διεύρυνε το χάσμα μεταξύ των παιδιών που μπορούσαν να τα στηρίξουν οι γονείς τους και των παιδιών που δεν μπορούσαν να τα στηρίξουν οι γονείς τους. Αλλά πίστεψε με, Θέκλα μου, ακόμα και στα παιδιά της πέμπτης, έκτης τάξης, που είχαν αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευτικούς τους, δεν ανταποκρίνονταν όλα τα παιδάκια. Δηλαδή, υπήρχαν παιδιά που δεν έστελναν τις ασκήσεις τους, υπήρχαν παιδιά που δεν είχαν πρόσβαση ή εξοπλισμό. Οπότε, ο ρυθμός που μπορούσε να προχωρήσει ο δάσκαλος στην ύλη του δεν ήταν ο ίδιος όπως τη διαζώσει στη διδασκαλία. Σε τολμώ να σου πω και την πραγματικότητα τη δική μου, ότι ακόμα και όταν επιστρέψαμε πίσω στα σχολεία με την εκπεριτροπή στη διδασκαλία, πρέπει να αντιληφθούμε ότι εκεί, αν και ήταν σημαντικό αυτό που έγινε, που ήρθαν τα παιδάκια μισές μέρες, μια ομάδα και μισές μέρες η άλλη ομάδα, ήταν μια ταχύρυθμη διδασκαλία. Η ταχύρυθμη διδασκαλία δεν εξυπηρετεί όλα τα επίπεδα των παιδιών. Για 6 εβδομάδες περίπου αυτό. Ήταν περίπου 6 εβδομάδες. Οι συνάδελφοι κλήθηκαν να καλύψουν μια ύλη κάποια βασικά πράγματα, κυρίως τα μαθηματικά. Άρα χρειάστηκε να διδάξουν περισσότερο μαθηματικά δικαιολογημένα, όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι χρειάστηκε να βομβαρδίσουν τα παιδιά. Άρα. Μου έλεγες προηγουμένως που μιλούσαμε μεταξύ μας για 4 ώρες μαθηματικά τη μέρα. Μα 4 δαχτυλίδες. Ναι, υπήρχαν περιπτώσεις, ας πούμε, συναδέλφων που μου έλεγαν ότι σε κάποιες μέρες χρειάστηκε να διδάξουν 4 περιόδους μαθηματικά.
Αυτό δεν είναι ρυθμό, είναι βομβαρδισμός. Και εγώ μπορώ να καταλάβω. Αν μαθητής να είναι ένα παιδί, θα κουραστεί. Φανταστείτε το παιδί το οποίο έχει δυσκολίες και είναι στην αρχή της σχολικής του ζωής και χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για να καταλάβει κάποια πράγματα. Σημαίνει δηλαδή ότι... Και αυτά τα πράγματα πρέπει να τα λέμε για να αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να γίνει παρέμβαση στην εκπαίδευση. Παιδαγωγικής φύσης παρέμβαση. Δεν γίνεται να θεωρούμε ότι αυξήσαμε τη χρονιά κατά μια εβδομάδα και προσθέσαμε και στο τέλος της προηγούμενης άλλες 10 μέρες και λέμε τώρα ότι θα κάνουμε 10 μέρες επαναλήψεις και να θεωρούμε ότι εκαλύψαμε ό,τι έχει χαθεί. Η άποψη δική μου είναι ότι πρέπει να πάρθουν στοχευμένα μέτρα. Υπάρχουν ομάδες παιδιών, ιδιαίτερα της πρώτης τάξης της προδημοτικής, της δευτέρας, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, παιδιά με ειδικές ανάγκες, παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία, που φαίνεται, και είναι λίγο φαϊνότερο να με ρωτάς εμένα, δηλαδή δεν θέλω και έρευνα να μου το αποδείξει, ότι έχουν επηρεαστεί περισσότερο. Άρα εδώ πρέπει να δοθεί χρόνος, ενισχυτική διδασκαλία. Πρέπει και για να κατασκευαστεί είτε ο χρόνος στην ενισχυτική διδασκαλία θα πρέπει ή να δοθεί ο χρόνος των δάσκαλων ο έξτρα να διδάξει, κυρίως ελληνικά και μαθηματικά, θα έπρεπε έναν άλλο μέτρο που έπρεπε να πάρθει πέραν της ενισχυτικής διδασκαλίας που έπρεπε να αυξηθεί για τούτες τις ομάδες των παιδιών, θα ήταν η μείωση της ύλης. Πρέπει ξεκάθαρα να έρθουμε να πούμε αφού κάτι δεν διδάξαμε από την προηγούμενη χρόνια. Και πρέπει να το διδάξουμε πιο συστηματικά. Φέτος πρέπει να φτιάξουμε χρόνο. Άρα, από την ύλη της υφιστάμενης χρονιάς, εκείνο που δεν είναι επάρκεια, δεν είναι πυρηνική γνώση, ας το αφήσουμε για την επόμενη χρονιά. Πρέπει να παραδεχτώ ότι η ομάδα των μαθηματικών έχει εξαγγείλει ότι αυτό το πράγμα θα γίνει από την ομάδα των μαθηματικών. Ακόμα δεν το έχουμε δει όμως. Περιμένουμε παιδείας. Ναι, η ομάδα των μαθηματικών δημοτικής εκπαίδευσης έχει βγάλει μια ανακοίνωση που λέει ότι θα έρθει συγκεκριμένος οδηγός λεπτομερής που θα υποδεικνύει τι δεν θα γίνει κατά την φετινή χρονιά ή που πρέπει να δώσουν περισσότερη έμφαση οι εκπαιδευτικοί από αυτά που χάθηκαν πέρσι. Που είναι πολύ σημαντικό, αλλά είμαστε μία εβδομάδα πριν ανοίξουν τα σχολεία και ακόμα δεν έχουμε δει αυτή τη δουλειά. Θα το πω και θα πω και την αλήθεια μου, μας έχει δημιουργήσει μεγάλη ανασφάλεια το Υπουργείο. Με την προχειρότητα που χειρίζονται καταστάσεις το τελευταίο διάστημα, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη και να νιώθουμε ότι θα δοθεί σωστή η δουλειά. Δηλαδή, εσύ ως εκπαιδευτικός, όπως και άλλοι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη θέση σου, νιώθεις ότι δεν είσαι ενήμερος, ενωρίς και επαρκώς για το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Είναι κάτι που εφωνάζαμε, Θέκλα μου, από την πρώτη μέρα της εξαποστάσεως, από τη μέρα που έκλεισε το σχόλιο, οι εκπαιδευτικοί και οι οργανωμένοι και οι απλοί και οι πάντες σε αυτήν την κοινωνία ζήτησαν έναν πλάνο. Ένα σχέδιο που εκαθυστέρησε πάρα πολύ να έρθει. Υπήρχαν πάρα πολλές παλινδρομήσεις στις οδηγίες που έρχονταν, συγκεχημένες εγκύκλοι της τελευταίας στιγμής. Να σου θυμίζω την περίπτωση με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που στο παραπέντε αποφασίστηκε να μην προσέρθουν στα σχολεία κλπ. Έχουν γίνει λάθη. Ως έναν βαθμό μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε, γιατί ήταν πρωτόγνωρες οι συνθήκες. Ναι. Όμως, από την άλλη, όταν αυτά επαναλαμβάνονται και ιδιαίτερα τώρα που μεσολάβησαν 2 μήνες καλοκαιριού, ανέμενε κανένας ότι θα ερχόταν ένας πιο συγκεκριμένος σχεδιασμός και ιδιαίτερα κάποια συγκεκριμένα παιδαγωγικά μέτρα. Τουλάχιστον αναμένουμε, Θεκλά, να είναι η έγκαιρη στελέχωση των σχολείων. Αυτή τη στιγμή τα σχολεία υπολείπονται δεκάδες διορισμών. Υπολείπονται διορισμών. Υπάρχουν, ας πούμε, εκκρεμότητες. Ακόμη δεν έχουν τελειώσει οι διορισμοί. Συνήθως πότε τελειώνουν οι διορισμοί? Δεν έχουν τελειώσει οι διορισμοί. Υπάρχουν εκκρεμότητες. Εγώ σου λέω ότι όλα τα μέτρα αν πάρουμε, αν υπολοιπόμαστε εκπαιδευτικούς στα σχολεία, στην πάφουν ελέα με βαρτουρίγανη. Οκ. Συνήθως καθυστερούσαν τόσο πολύ διορισμοί των εκπαιδευτικών. Είναι ένα φαινόμενο που έχουμε πάντα. Ναι, γιατί θυμάμαι και εγώ όταν είχα διοριστεί για 3 χρονιές στην ειδική εκπαίδευση, ότι ο διορισμός ήρθε μέσα στον Οκτώβριο. Ενώ είχε ξεκινήσει η σχολική χρονιά από τον Σεπτέμβριο. Ναι, υπολείπονται όλα τα σχολεία ορών κλπ. Θα υπάρχουν κάποιες μετανικινήσεις.
κάθε χρονιά έχουμε φαινόμενα να αλλάζουν εκπαιδευτικοί από σχολεία όταν έχουν ήδη γνωρίσει και τα παιδιά, να υπάρχουν μετακινήσεις. Πάντα υπάρχει παιδαγωγικό, σαφώς. Υπάρχει μια αναστάτωση στη χρονιά. Αναμένεις ότι τη συγκεκριμένη τη χρονιά που προσπαθείς να μεγιστοποιήσεις το διδακτικό χρόνο, να μην έχεις κανένα πρόβλημα αυτής της φύσης. Λάμπρο, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Μήπως υπάρχουν σκέψεις ότι σύντομα θα γίνει ξανά lockdown? Συγγνώμη, τώρα σου το λέω, το σκέφτηκα ακριβώς σου είναι τη στιγμή. Μήπως... εγώ ως άνθρωπος το απεύχομαι. Περάσαμε όλοι πάρα πολύ δύσκολα, και οι εκπαιδευτικοί και όλος ο κόσμος. Ιδιαίτερα όσος κόσμος έπρεπε να έχει τα παιδάκια του μαζί του και να εργάζεται από το σπίτι. Εσύ δυσκολεύτηκε, ναι, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Σου είστε εκπαιδευτικοί και έχετε παιδιά μικρά. Οι κόρες είναι στο δημοτικό σχολείο και ίσως ακόμη είναι στον υπηκό. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπήρχε περιπτώσεις που η Αντωνία έπρεπε να κάνει μάθημα, εγώ έπρεπε να κάνω μάθημα και είχαμε έναν τετράχρονο και έναν εννιάχρονο στο σπίτι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Και τούτες τις δυσκολίες τις εβίωσαν πάρα πολλοί συνανθρώποι μας σε άλλα επίπεδα. Απευχόμαστε το lockdown. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ απομακρυσμένο στη δική μου τη λογική. Συμφωνώ με το. Νομίζω ότι οδεύουμε προς μια κοινωνία που τουλάχιστον παροδικά για την επόμενη χρονιά, τουλάχιστον και ευχόμαστε να όσο πιο σύντομο γίνεται, θα αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε. Ναι. Και το τραγικό είναι ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν και σε ψυχολογικό επίπεδο, που το είναι κάτι που να το συζητήσουμε με τον Δ. Στονίκη Θεοδοσίου Τριφωνίδου αύριο. Και σε μαθησιακό επίπεδο που το συζητούμε μαζί σήμερα. Και πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, θέλω να είμαι απεσιόδοξη, αλλά τι προβλέπεις για τούτη την χρονιά, δηλαδή ας τον πάρουμε από τον Μάρτιν του 19 μέχρι τον Μάρτιν του 20 μέχρι τον Μάρτιν του 21. Είμαστε σε μια ευχάριστη. Ξαναπέσμου. Είναι μια γενιά μαθητών οι οποίοι ήταν πρώτη δημοτικού πέρσι ή δευτέρα δημοτικού ή θα πάνε φέτος πρώτη δημοτικού που θα επηρεαστούν στη ζωή τους μακροπρόθεσμα. Κοίταξε, μας έχει προειδοποιήσει του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Γενικός Γραμματέας ότι φοβάται ότι θα επηρεαστεί η συγκεκριμένη γενιά. Να έβρω το απόσπασμα να σου το διαβάσω, αν θέλεις, ναι. Αυτούσιο. Δώσε μου ένα λεπτάκι. Βεβαίως. Και αυτήν την ανησυχία νομίζω ότι την έχουν πάρα πολλοί γονείς και εκπαιδευτικοί. Και τούτο που θέλω να πω στους γονείς είναι ότι οι εκπαιδευτικοί γενικώς είναι με την πλευρά των γονιών. Δηλαδή όπως ενδιαφέρει τους γονείς η εκπαίδευση και η υγεία και η προστασία των παιδιών, το ίδιο ενδιαφέρει και τους εκπαιδευτικούς. Κοίταξε, Θεκλά μου, η πραγματικότητα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί εντός της εξαποστάσεως, εντός της περίοδου της καραντίνας, η μεγάλη τους πλειοψηφία έχει ξεπεράσει τον εαυτό της. Έχω συνάδελφο που άλλαξε τις γραμμές του ίντερνετ στο σπίτι του, σχεδόν πήγαινε προσωπικά σε κάθε σπίτι μαθητή του για να διασφαλίσει, την επικοινωνία. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που ξεπεράσαν τον εαυτό τους και επίσης, οι γονείς τα γνωρίζουν τούτα. Που έβλεπα στις αναρτήσεις που έκανες και εσύ και άλλοι συνάδελφοί σου που είναι φίλοι μου στα social media, έβλεπα ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί έγραφαν ότι δεν υπήρχε επαρκής επιμόρφωση για τα προγράμματα τηλεεκπαίδευσης και ότι υπήρχαν πολλές δυσκολίες οι οποίες ήταν πραγματικές δυσκολίες. Δύο δυσκολίες. Η μία είναι ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να εκπαιδευτούν και τα παιδιά στη χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων. Είναι και μια κουλτούρα η εξαποστάσεως. Δεν είναι απλά εκπαίδευση σε εργαλεία. Πρέπει να μάθεις να ανταποκρίνεσαι σε διδασκαλία χωρίς να έχεις μπροστά σου τον εκπαιδευτικό. Δηλαδή, πολλά παιδάκια όταν κλείσεις την κάμερα, δεν ξέρεις ακριβώς τι κάνουν. Δεν είχαν την αυτοπιθαρχία να είναι κοντά στον υπολογιστή. Και ασφαλώς απαιτούνται αρκετές ώρες επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς. Δεν ήμασταν εξοικειωμένοι. Χρειάστηκε σε πολλές περιπτώσεις να αυτοεπιμορφωθούμε. Δαπανίσαμε πάρα πολλές ώρες να μελετούμε μόνοι μας ή με κάποιες πρωτοβουλίες που πάρθηκαν από διάφορους επιθεωρητές δημοτικής εκπαίδευσης, από συμβούλους πληροφορικής. Και ασφαλώς πάντα θέλω να είμαι δίκαιος. Υπήρχε και κάποια επίσημη επιμόρφωση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που
παρακολουθήσαν συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί. Παρ' όλα αυτά, τούτα είναι τα ελάχιστα. Απαιτείται περισσότερη επιμόρφωση, διότι οι ικανότητες των εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση τεχνολογίας δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Είναι πολλά διαφορετικό να ξεκινά κάποιος από το 5 και να πρέπει να φτάσει στο 7-8 και άλλο να ξεκινά από το 2. Ο συγκεκριμένος αρχάριος χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο. Βρήκα το απόσπασμα. Λέει ο Γενικός Γραμματείας του ΟΗΕ ότι η πανδημία έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη διατάραξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας που έχει γίνει ποτέ. Και προειδοποιεί τις κυβερνήσεις ότι με τον COVID-19 κινδυνεύει η εκπαίδευση μιας γενιάς μαθητών και εξαγγέλει την πρωτοβουλία «Σώστε το μέλλον μας». Μα δεν μιλούμε για τον μπακάλι της γειτονιάς. Μιλούμε για τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Άρα πρέπει να προβληματιστούμε για το συγκεκριμένο. Απαιτείται παρέμβαση. Αυτή είναι η παρέμβαση, ποιος θα την αποφασίσει? Θα πρέπει να... Υπάρχει εκλεγμένη κυβέρνηση και υπουργείο. Άρα θα μπορούσαμε να στείλουμε μια ανέκκληση στο Υπουργείο Υγείας να σκεφτεί την παρέμβαση. Παιδείας, ναι, συγγνώμη. Είναι, που πρέπει η παρέμβαση να είναι παιδαγωγικής μορφής. Πρέπει να εμπλακούν ακαδημαϊκοί. Πρέπει να σχεδιαστεί συγκεκριμένη παρέμβαση, διότι οι ιδιότητες... Πόσον έχουμε και τόσα πανεπιστήμια στην Κύπρο πλέον, έχουμε τουλάχιστον 2 κρατικά πανεπιστήμια και πόσα άλλα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί το έχω πει πολλές φορές και στην εκπομπή σου, Θέκλα, ότι ιδιαίτερα η προδημοτική, η πρώτη τάξη, η δευτέρα τάξη του δημοτικού, είναι τόσο θεμελιώδης η ανάπτυξη, τόσο κομβικές οι δεξιότητες, που δυστυχώς η έρευνα, η εκπαιδευτική μας λέει, ότι παιδάκια που φεύγουν από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού με γνωστικά ελλείμματα, μαθησιακά είναι πιο πίσω, ποτέ δεν κάνουν catch-up. Είναι πάντα ένα κλικ πιο πίσω. Άρα, αν θεωρούμε ότι η πανδημία έχει μεγαλώσει τα ελλείμματα τα μαθησιακά, δεν μπορούμε να θεωρούμε και να πιστεύουμε ότι χωρίς στηρίγματα οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν να διορθώσουν πλήρως την κατάσταση. Πρέπει να σου πω ότι έχω πάρα πολύ εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης προδημοτικής, τους ειδικούς δασκάλους, τους οποίους ζω και έχω εμπειρία. Είμαστε τυχεροί να έχουμε έναν πάρα πολλά ποιοτικό προσωπικό. Δεν είμαστε όμως φέιθεκλα. Χρειάζονται στηρίγματα. Δηλαδή, εσύ αυτό που λες, και δεν είναι μόνο εσύ που το λες, το λένε και πολλοί άλλοι εκπαιδευτικοί, είναι να γίνει έγκαιρη παρέμβαση τώρα. Εννοείται. Η συνθήκη σήμερα, τώρα, φέτος, ναι, αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν να μπορούμε... Να γίνουν έγκαιρα... θεραπευτικά, θα λέγαμε, ή να ληφθούν μέτρα... Ναι. Τώρα να πηχηθούν. Έχει χάσει μάθημα πριν 3 μήνες, τώρα να το αναπληρώσει, όχι μετά από πόσα χρόνια. Ας πούμε, όταν η φιλοσοφία, το πακέτο των παιδαγωγικών που έρχεται να δώσει το Υπουργείο, λέει ότι τις πρώτες 10 μέρες του Σεπτέμβρη θα αφιερωθούν για επαναλήψεις στους στόχους που φαίνεται να μην εμπεδωθήκαν πέρσι. Συνόμως που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι δεν είναι επανάληψη που απαιτείται. Είναι διδασκαλία που απαιτείται. Διαφορετικά προσεγγίζεις την επανάληψη και διαφορετικά προσεγγίζεις την εκ νέου διδασκαλία. Διότι αν ήταν κάτι που διδάχτηκε και χορτάστηκε, εμπεδώθηκε από τα παιδιά, θα ήταν πράγματι μία επανάληψη. Δηλαδή η λέξη επανάληψη ισχύει για κάτι που έχει μάθει στην αρχικά το παιδί. Στην δεν το έχει διδαχτεί, τι επανάληψη θα κάνεις πάνω σε κάτι που δεν έχει. Ακριβώς. Η ομάδα των μαθηματικών έχει βγάλει έναν πολύ καλό πλάνο που εγώ εύχομαι να εφαρμοστεί. Η ομάδα των μαθηματικών λέει ότι εμείς δεν θα κάνουμε στήριξη των όσων έχουν χαθεί πέρσι μόνο στην αρχή της χρονιάς. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όπου συναντούμε ύλη που πέρσι είχε πρόβλημα η διδασκαλία της, θα κάνουμε υπόδειξη στους δασκάλους να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο και ταυτόχρονα θα τους εισηγηθούμε τι να αφαιρέσουν από τη φετινή χρονιά για να προλάβουν. Ακόμα όμως δεν έχουμε δει τη συγκεκριμένη δουλειά. Μπορεί να εργάζονται αυτή τη στιγμή πάνω σε τούτο, να το κάνουν. Η ενημέρωση που έχω εγώ είναι ότι έχει ολοκληρωθεί η δουλειά αυτή και μακάρι
Γιατί κάθε κύριος Λάμπρος από τον κάθε λειτουργό που εργάζεται στο Υπουργείο, πόσο γρήγορα δουλεύει, πόσο ευσυνείδητα δουλεύει, από ό,τι κατάλαβα. Και επειδή ασχολήθηκε και εσύ με το ήσουν και εσύ αποσπασμένο σε ένα διάστημα. Ήμουν σύμβουλο, κοίταξε, την ομάδα των μαθηματικών την εκτιμώ ιδιαίτερα. Ήμουν 7 χρόνια σύμβουλο μαθηματικών. Γνωρίζω πολύ καλά πώς λειτουργεί. Έχουν και μια, ίσως να το πω, μια ευκολία τα μαθηματικά, γιατί είναι δομημένα ξεκάθαρα. Υπάρχει προϋπάρχουσα γνώση. Που μπορείς να ξέρεις ξεκάθαρα τι δεν έχει διδαχτεί. Αν παραδείγματος χάρη υπάρχει δυσκολία στους αριθμούς μέχρι και το 20, δύσκολο θα πάει στην εκατοντάδα. Εν τόσο ξεκάθαρο. Δεν είναι το ίδιο διακριτά τα πράγματα στη διδασκαλία της γλώσσας. Όμως, γλώσσας αλλά και των ανθρωπιστικών μαθημάτων. Ναι, αλλά όταν μιλούμε για την πρώτη γραφή και ανάγνωση στην πρώτη τάξη, εγώ τολμώ να πω ότι ίσως στη δευτέρα τάξη θα έχουμε μια συγκέντρωση περισσότερων παιδιών που δυσκολεύονται με τη γραφή και την ανάγνωση. Δηλαδή, για να το πούμε έτσι πιο εκλαϊκευμένα, ίσως μετά από 2 χρόνια ο αριθμός των αναλφάβητων μαθητών της τρίτης και τετάρτης δημοτικού τότε θα είναι υψηλότερος. Πάντα υπάρχει ένα ποσοστό παιδιών που δεν καταφέρουν τώρα να διαβάσουν και να γράψουν. Τώρα κάνουμε εικασίες, αλλά από τη στιγμή που ξέρουμε ότι πολλά από τα παιδάκια δεν ήρθαν καθόλου σχολεία. Ένα μεγάλο αριθμό. Πολλά παιδάκια δεν ανταποκριθήκαν οι γονείς τους στο σπίτι. Τις τελευταίες μέρες που ήρθαμε στο σχολείο, η διδασκαλία ήταν ταχύρυθμη με χίλιες προσπάθειες από τους εκπαιδευτικούς. Σίγουρα υπάρχει μια δυσκολία. Δεν μου αρέσει η λέξη έλλειμμα. Θα πρέπει να γίνει ξανά εκ νέου διδασκαλία σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητών. Μπορεί τα προβλήματα να μην εντοπίζονται σε όλα τα παιδάκια. Αλλά θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες μαθησιακές περισσότερα ίσως παιδάκια. Και πηγαίνω και στην προδημοτική, τα παιδιά που έρχονται στην πρώτη τάξη. Υπάρχουν σοβαρότατες δεξιότητες που πρέπει να έχει έναν παιδάκι από την προδημοτική για να μπορέσει να ενσωματωθεί. Χαρακτηριστικά, όταν συνομιλούσαμε προηγουμένως, μου λες αν δεν ξέρει πώς να κρατήσει το μολύβι, πώς θα μάθει να γράψει. Και αν έχω εγώ κάποια παιδάκια περισσότερα που έχουμε τούτον το πρόβλημα. Πώς θα ανταπεξέλθει ο εκπαιδευτικός. Άρα είναι συγκεκριμένο. Πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών σε μια τάξη και για λόγους ασφάλειας της υγείας, αλλά και για λόγους μαθησιακής επαρκείας. Είχαμε ένα μέτρο που ανακοινώθηκε από τον Υπουργείο. Ήταν η μείωση, ήταν η επέκταση του θεσμού του υπεύθυνου τμήματος στην πρώτη τάξη. Οι υπεύθυνοι τμήματος που διδάσκουν ελληνικά και μαθηματικά έχουν ελάμφρυνση σε διδακτικό χρόνο μία περίοδο. Φέτος έχει γίνει 2 περιόδους στην πρώτη τάξη και την επόμενη μέρα αποσύρθηκε. Πήγαμε πάλι πίσω στη μία περίοδο. Εκείνες τις περιόδους, οι εκπαιδευτικοί που έχουν τούτη την ελάφρυνση, προγραμματίζουν διδασκαλίες, μιλούν με γονείς, είναι υποστηρικτικός χρόνος για να ασχοληθούν με προβλήματα παιδιών ή να σχεδιάσουν τη διδασκαλία. Θα μπορούσε το Υπουργείο να έρθει να πει ότι ο συγκεκριμένη περίοδος δίνεται αποκλειστικά για σκοπούς ενισχυτικής διδασκαλίας σε παιδάκια που έχουν πρόβλημα στην πρώτη τάξη του Δημοτικού. Δηλαδή να εντοπιστούν στην κάθε τάξη τα συγκεκριμένα παιδιά που χρειάζονται στοχευμένη παρέμβαση, ειδική παρέμβαση ενισχυτική, και να τους δοθεί ο κατάλληλος χρόνος. Έχει αποσυρθεί όμως την επόμενη μέρα. Και δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά με εκείνη την ώρα. Άρα, εγώ προσωπικά αναμένω έναν Υπουργείο πέραν του μοναδικού μέτρου που έχει πάρει ως τώρα, που στην ουσία είναι η μάσκα και το 1 δεκαήμερο επαναλήψεων, να έρθει να συμπληρώσει με επιπρόσθετα παιδαγωγικά μέτρα στήριξης συγκεκριμένων ομάδων παιδιών που φαίνεται να έχουν επηρεαστεί περισσότερο. Λάμπρο μου, τι συμβουλεύεις εσύ τους γονείς να κάνουν, γιατί δεν το παίρνω το θέμα πολιτικά, με την έννοια του ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην κοινωνία αυτή τη στιγμή για τη χρήση της μασκάς. Ζούμε πρωτόγονες εποχές, πρωτόγονους καιρούς. Εγώ προσωπικά είμαι έτσι πολύ επιφυλακτική σε σχέση με απόψεις που δεν έρχονται από επίσημους φορείς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Αλλά σε τούτη τη συζήτηση που έκαναμε, μας έχεις διαβάσει τις απόψεις και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αλλά και του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ο γονιός που αυτή τη στιγμή
είναι βομβαρδισμένος από διάφορες απόψεις. Από τη μια είναι η άποψη ότι πρέπει να ακολουθούμε τις αποφάσεις των αρχόντων, των κυβερνώντων. Απ' την άλλη είναι οι διάφορες απόψεις που είναι σε επίπεδο θεωριών συνωμοσίας εναντίον των μασκών και της χρήσης των μασκών. Δηλαδή υπάρχουν και επικίνδυνες απόψεις ότι δεν υπάρχει κορονοϊός και όλα αυτά. Εννοείται ότι δεν συμφωνούμε με αυτές τις απόψεις. Δεν ξέρω, απλώς προσπαθώ να σκιαγραφήσω λίγο που βρίσκεται ο γονιός. Δηλαδή είμαι εδώ, ακούω τους επιστήμονες που μιλάνε για τους επιδημιολογικούς κινδύνους. Ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει κηρύξει την κατάσταση πανδημία. Απ' την άλλη, να ακούω τους διάφορους οι οποίοι δεν είναι ιατροί, δεν είναι ειδικοί και βγάζουν διάφορες ιστορίες με αγρίους, ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, ότι η μάσκα είναι η χρήση της μάσκας είναι για να μας προκαλέσουν την υποταγή στην εξουσία κλπ. Και υπάρχει τώρα και η δική σου άποψη, όπως και άλλων εκπαιδευτικών σε όλο τον πλανήτη, η οποία λέει ας βάλουμε προτεραιότητα στο χώρο της εκπαίδευσης την ουσιαστική προστασία των παιδιών, αλλά και τη μάθηση των παιδιών. Εμένα είναι ξεκάθαρη. Η άποψη μου είναι ξεκάθαρη. Δεν πρέπει να ξεκινήσει η χρονιά 7 του Σεπτέμβρη και να έχουμε ακόμα τη συγκεκριμένη αμφιβολία. Έχω ξεκάθαρη άποψη ότι το συγκεκριμένο μέτρο πρέπει να κληθεί επίσημα. Δεν είναι θέμα ενός γονιού να τον αφήσουμε στην ασάφεια και σε αυτόν τον καταιγισμό, δηλαδή, τον προβληματισμό. Οι οργανωμένοι γονείς. Παρέμβαση. Κοίταξε, αυτό που είπες προηγουμένως για εκπαιδευτική παρέμβαση, εγώ θα έλεγα ότι από τη στιγμή που έχουμε κρατικά πανεπιστήμια, που έχουν μέσα τμήματα ψυχολογίας και παιδοψυχολογίας και τμήματα παιδαγωγής, όπως το Ανιστείο Κύπρου, ναι, να γνωμοδοτήσουν οι καθηγητές εξελικτικής παιδοψυχολογίας, να γνωμοδοτήσουν οι καθηγητές παιδαγωγικής. Δηλαδή έχουμε τους πνευματικούς ανθρώπους και τους ακαδημαϊκούς που έχουν τις γνώσεις για να μας συμβουλέψουν. Δεν έχουμε μιλήσει για το πώς επηρεάζει ακριβώς η μάσκα το μαθησιακό κομμάτι. Θα μπορούσα να σου πω και συγκεκριμένα πράγματα, ότι συγκεκριμένες περιπτώσεις, ας πούμε, διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης. Πώς μπορεί το παιδάκι της πρώτης τάξης να βλέπει, να αντιλαμβάνεται τα φωνήματα και τους ήχους όταν δεν βλέπει τη στοματική κοιλότητα, και πώς να μάθει να διαβάζει σωστά με τη χρήση φήμωτρου μάσκας. Άρα υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία. Έχουμε μπει προηγουμένως για τη συνεδρία της λογοθεραπείας. Ισχύει ακριβώς το ίδιο. Αλλά γνωρίζεις και πάρα πολλά καλά, Θεκλά μου, ότι η διδασκαλία είναι επικοινωνία. Και η επικοινωνία είναι κυρίως λεκτική και με ύφος. Και όταν ο δάσκαλος έχει μπροστά του καλυμμένο το πρόσωπο του συνεχώς, τούτη η λεκτική δυσκολία σε κάνει και να ανεβάζεις την ένταση της φωνής, να μην μεταφέρεις τα σωστά μηνύματα, θα μπορούσα να μπω σε βάθος. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι επηρεάζει μαθησιακά. Θα έπαιρνα, άρα θα ερχόταν ένας λογικός άνθρωπος. Λάμπρο, ακόμη δεν μπορούμε να ξέρουμε σε πόση έκταση θα επηρεάσει μαθησιακά και ψυχολογικά, γιατί δεν το έχουμε ζήσει. Ναι, δεν το έχουμε ζήσει. Για να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Θα ερχόταν. Και πιθανόν να είναι ανησυχητικά. Επειδή έχουμε πανδημία, πρέπει να αντέξουμε κάποιες μέρες, θα δυσκολευτούμε κλπ. Η όλη συζήτηση που κάνω εγώ σήμερα μαζί σου, με τη δική μου εμπειρία, λέει ότι ακόμα και αν το πούμε να το προσπαθήσουμε, εγώ διαβλέπω με την εμπειρία μου, εντός των συνθηκών που έχουμε στα σχολεία μας, να είναι ανέφικτο στις μικρές ηλικίες. Ανεπίτευκτο. Πραγματικά θα δυσφορήσουν τα παιδάκια μέσα σε συνθήκες κάψωνα να φορούν τη μάσκα. Και άσε, πώς μπορεί να μην μπερδεύεται ένας άνθρωπος όταν ταυτόχρονα βλέπει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να έχει αυτές τις θέσεις. Ακούει τις πρακτικές που γίνονται στην Ευρώπη. Ακούω σήμερα τον κύριο Γκαραγιάννη, που το συμπαθώ και πολύ, να λέει ακόμα δεν αποφασίσαμε σίγουρα για το δημοτικό. Θα δούμε. Διαβάζει πρίξη. Ναι, λέει θα δούμε. Μπορεί. Θα δούμε, δεν είμαστε 100% σίγουροι. Δηλαδή μπορεί να ανακληθεί αυτή η αποφάση. Μπορεί να ανακληθεί. Πριν ξεκινήσει, είχα σου πει προηγουμένως, διαβάζω ένα μήνυμα. Διέβασα ένα μήνυμα αμέσως πριν ξεκινήσει η συζήτηση μας, που έλεγε ότι ο Υπουργός Παιδείας
θα κάνει προσπάθεια προς το Υπουργείο, Υπουργείο Υγείας για να εξαιρεθούν τα παιδιά του Δημοτικού από τη χρήση μάσκας. Άρα τούτοι οι προβληματισμοί που συζητούμε φαίνεται... Ωραία, να βρίσκονται ήδη και στα... Ήδη να έχουν... Άρα η αναστάτωση που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες είναι πάρα μα πάρα πολύ δικαιολογημένη. Από την άλλη... Κιόλας, είναι πολύ γόνιμος ο κοινωνικός διάλογος και γι' αυτό κάνουμε το βίντεο σήμερα για να συνεισφέρουμε σε αυτόν τον κοινωνικό διάλογο ώστε να ακούγονται διάφορες απόψεις και πρωτού ξεκινήσει κάτι. Δηλαδή έχουμε ακόμη 2 εβδομάδες μέχρι τις 7 του Σεπτέμβρη που θα πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Ό,τι μπορούμε να διασώσουμε, να το διασώσουμε. Κοίταξε, να το προλάβουμε. Ναι, νομίζω η πιο ουσιαστική παράμετρο στη συζήτηση μας σήμερα δεν είναι τόσο η μάσκα που ήταν η αφορμή της συζήτησης, όσον τα άλλα μέτρα που πρέπει να παρθούν στα σχολεία. Και αν μιλούμε για μέτρα ασφάλειας, θα έπρεπε να μιλούμε για μείωση αριθμού μαθητών και σου λέω τουλάχιστον στις πρώτες τάξεις και κάποιες προσλήψεις εκπαιδευτικών, αλλά εκείνο που με καίει εμένα εξαιρετικά είναι το παιδαγωγικό το κομμάτι που οφείλουμε να πάρουμε επιπρόσθετα παιδαγωγικά μέτρα ως παρέμβαση, να το πω διαφορετικά, ως θεραπευτική αγωγή στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Γιατί μας το έχεις πει έτσι πάρα πολύ ξεκάθαρα και ειδικά στις νευραλγικές τάξεις της προδημοτικής, της πρώτης δημοτικού και της δευτέρας δημοτικού, ότι σαφώς υπάρχουν παιδιά, αρκετός αριθμός παιδιών σε αυτές τις τάξεις, τα οποία έχουν μείνει πίσω. Η αίσθηση δική μου, με όσους γονείς συζητώ, από διάφορες τάξεις, αλλά ιδιαίτερα των μικρών τάξεων, είναι ότι έχουν μία αγωνία για το πώς θα καλυφθούν όσα δεν έχουν καλυφθεί. Τι συμβουλεύεις τους γονείς να κάνουν, Λάμπρο? Γιατί εντάξει, εδώ το βίντεο θα δημοσιοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι εγώ συμβουλεύω τους γονείς να μπει. Για τον ηθινόν τον, αλλά περισσότερο με ενδιαφέρουν οι γονείς που θα δουν αυτό το βίντεο, που θέλω να παρακολουθήσεις και στα σχόλια, γιατί είμαι σίγουρη πως θα έχει απορίες ή ερωτήματα που να προορίζονται προς εσένα. Τι θα συμβούλευες τους γονείς, πώς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους που είναι σε αυτές τις ηλικίες του δημοτικού σχολείου, από τα 6 μέχρι τα 11 ή από τα 5 μέχρι τα 11, αφού μιλάμε για την προδημοτική ηλικία, πώς μπορούν να τα στηρίξουν ουσιαστικά αυτή την περίοδο? Μήπως θα έπρεπε να προσλάβουν κάποιον αδιόριστο εκπαιδευτικό να τους κάνει μάθημα? Μιλώ πρακτικά του τη στιγμή. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι. Προτεραιότητα δική μου είναι να εμπιστευτούν τον εκπαιδευτικό της τάξης. Θα πρέπει να αντιληφθούν ότι θα είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά για τους εκπαιδευτικούς, με ιδιαιτερότητες εντός της τάξης και με ιδιαιτερότητες στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Άρα θα πρέπει να εμπιστευτούν και να κατανοήσουν, να δώσουν χώρο δράσης στους εκπαιδευτικούς. Πιστεύω στους εκπαιδευτικούς, άρα την αρχή θα την έκανα από την εμπιστοσύνη ως προς τους εκπαιδευτικούς που έχουν. Και την επικοινωνία. Δηλαδή ναι, να δούμε ποιος είναι ο δάσκαλος του παιδιού μας για τα ελληνικά, ο δάσκαλος του παιδιού μας στα μαθηματικά είναι άλλος διαφορετικός, και να δούμε με ποιον τρόπο επικοινωνίας. Πάντως έχω αντιληφθεί ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κρατούν πολύ καλή επικοινωνία και μέσω Viber και μέσω με ομάδων που κάνουν στο Messenger, στο WhatsApp κλπ. Δηλαδή υπάρχει περισσότερη διάδραση γονέων και εκπαιδευτικών μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο από ό,τι προηγουμένως. Και φαντάζομαι ότι εσένα θα είναι αυτή η εμπειρία. Σίγουρα έχει κορυφωθεί εξ αντικειμένου και αναγκαστικά. Έχουμε μιλήσει με πολύ περισσότερους γονείς, ιδιαίτερα οι συνάδελφοι που ήταν υπεύθυνοι τμήματος. Είχαν ομάδες με όλους τους γονείς. Άρα να μην διστάζουν να απευθυνθούν στο δάσκαλο του παιδιού τους για πληροφορίες, για ενημέρωση, ναι, για αναφορά θεμάτων που τους απασχολούν. Η συνεργασία είναι πολύ σημαντική. Και ναι, να καταλάβουν ότι ο εκπαιδευτικός είναι συνεργάτης τους, δεν είναι απέναντί τους. Ο εκπαιδευτικός έχει τον ίδιο στόχο που έχει και ο γονιός, να μορφωθεί το παιδί. Ναι, σε ένα ασφαλές περιβάλλον από όλα τα επίπεδα. Το δεύτερο που θα μπορούσε να γίνει, το είχαμε κάνει και σε μια εκπομπή, αν θυμάσαι, που έκαναμε για την κατοίκον εργασία, που λέγαμε για τα παιδάκια της πρώτης τάξης ότι πρέπει περισσότερο να κάθονται μαζί οι γονείς, γιατί είναι η βάση κλπ. Τούτο φέτος έχει περισσότερη σημασία στην πρώτη και τη δευτέρα. Αν όμως ο γονιός δεν έχει τις γνώσεις, ρε Λάμπρο, μπορεί το να μην έχει το χρόνο. Η διαφορά είναι μία, Θεκλά μου τώρα. Θα βάλουμε
Θα βάλουμε προτεραιότητες, ότι είναι προτεραιότητα η μάθηση των παιδιών, να σε αφήσω πίσω το καθάρισμα, να σε αφήσω πίσω μια, να μην σου καρίσω σήμερα, σκάμω κάτι, ξέρω. Αλλά αν δεν μπορεί ο γονιός, αν ο ίδιος πρόβλημα δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις και εκπαίδευση, δεν είναι όλοι οι γονείς που είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου ή απόφοιτοι λυκείου. Σίγουρα. Για παράδειγμα. Πώς που κάνει τούτη την παρέμβαση για να το ξεκαθαρίσω. Μίλησες για τα παιδιά που έχουν μια βιογραφία μετανάστευσης. Δηλαδή, ο οποίος δεν μιλάει ελληνικά, δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, σαν και την γραμματική, πώς θα μπορέσει να βοηθήσει. Συνόν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά να ξεκαθαρίσω ότι όταν λέμε να σταθεί λίγο δίπλα στο παιδί, δεν μιλούμε να διδάξει. Δεν θα έχουμε τις συνθήκες της εξαποστάσεως που δεν μεσολαβούσε ο δάσκαλος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλούμε ότι το μάθημα θα γίνεται στη σχολική τάξη. Οι συνάδελφοι, όταν το μάθημα γίνεται στη σχολική τάξη, στέλνουν κάποια φυλάδια με οδηγίες για κάποια ανεπιπρόσθετη εξάσκηση με ξεκάθαρες οδηγίες εμπέδωσης και όχι διδασκαλία. Άρα ο γονιός δεν είναι δάσκαλος στο σπίτι, είναι για σκοπούς επανάληψης και εμπέδωσης στο έννοιο. Τούτον, ειδικά φέτος στην πρώτη τάξη, αν θα συμβούλευα κάποιο γονιό που μπορεί να το κάνει, θα έπρεπε να το αμελήσει λιγότερο. Σηκώνω λίγο τα χέρια παιδιά, ψηλά για τα παιδιά, με μεταναστευτική βιογραφία. Δύσκολα γονείς που δεν μιλούν ελληνικά μπορούν να βοηθήσουν. Για αυτά τα παιδιά υπάρχει πρόνοια στις σχολικές τάξεις ώστε να έχουν ενισχυτικές ώρες. Μια από τις εισηγήσεις που έκαναμε τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι πρέπει να αυξηθεί η ενίσχυση των παιδιών τη συγκεκριμένη χρονιά. Και ίσως στη σχολική μονάδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα πρέπει να εντοπιστούν και ποια παιδιά εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να έχουν στο σπίτι την επιτήρηση που έχεις περιγράψει, ώστε και εκείνα τα παιδιά να πάρουν πρόσθετες ώρες. Ο εκπαιδευτικός θα έχει εικόνα των μαθησιακών προβλημάτων της τάξης του και κάποιων ομάδων ετοιμότητας των παιδιών. Δηλαδή θα γνωρίζει πού κυμαίνονται τα επίπεδα της τάξης, ώστε να μπορεί να προχωρήσει. Κάποια παιδιά που έχουν κίνδυνο εκπαιδευτικό μαθησιακό να τα εντοπίσει και να ζητήσει άμεση εκπαιδευτική παρέμβαση. Και υπήρχε το πρόγραμμα αναλφαβητισμού λειτουργικού, παιδιά που είχαν ρίσκο να παρουσιάσουν λειτουργικό αναλφαβητισμό, αλλά πριν δύο χρόνια, δεν κάνω λάθος, και το συγκεκριμένο ανακλήθηκε. Δεν είναι σε ισχύ. Άρα θα ήταν μια πολύ καλή ιδέα να επαναφερθεί. Μια άλλη εισήγηση. Άρα, αν κάτσουμε το μυαλό μας, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε πάρα πολλά μέτρα παιδαγωγικής φύσης για στοχευμένη στήριξη παιδιών που φαίνεται να επηρεάστηκαν. Αλλά, Θέκλα μου, αντιλαμβάνεσαι ότι πίσω από όλα αυτά τα μέτρα είναι βασική προϋπόθεση το χρήμα. Πρέπει να επενδύσουμε. Και ως κοινωνία και ως κράτος πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση. Ξαναπάω πίσω στο θέμα των γονιών όμως, να είμαστε σε επιφυλακή οι γονείς. Να είναι σε επιφυλακή οι γονείς, να έρχονται σε τακτική επαφή με το δάσκαλο του παιδιού τους. Υπάρχει και κάτι ακόμα που πρέπει να κάνουν. Πρέπει μέσω των συνδέσμων τους και της συνομοσπονδίας γονέων να πιέζουν συνεχώς το Υπουργείο, όχι μόνο για τη χρήση μάσκας. Πρέπει να πιέσουν για την παροχή και τη λήψη, μάλλον να το πω καλύτερα, παιδαγωγικών μέτρων για την κάλυψη των όποιων προβλημάτων και των όποιων κενών δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας. Σήμερα σε τούτη τη συζήτηση που είχαμε, η οποία ξεπέρασε την ημερά και πρέπει να τελειώσουμε, αλλά Λάμπρο, θα ήθελα να μιλήσουμε και ξανά όταν θα υπάρχουν εξελίξεις, ίσως μετά που θα πάτε στο σχολείο, αν είσαι και εσύ διαθέσιμος. Άρα, ως εκπαιδευτικός, το πρώτιστο μέλημα που έχεις είναι η ζημιά η μαθησιακή που έχει γίνει σε κάποια παιδιά, που μπορεί να γίνει σε κάποια παιδιά και πώς μπορεί να γίνει έγκαιρη πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του θέματος και έγκαιρη αντιμετώπιση. Και πρόληψη σωστά. Να μην δημιουργηθεί περισσότερο θέμα από εδώ και πέρα. Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και τούτο δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί τον Κύπριο εκπαιδευτικό. Απασχολεί τον εκπαιδευτικό παγκόσμια. Βεβαίως. Πανδημία και τα προβλήματα στην εκπαίδευση δεν είναι ανακάλυψη δική μας, δεν είναι κάτι που δεν πήγαινε καλά μόνο στην Κύπρο, είναι κάτι που έχουν να αντιμετωπίσουν πολλά παιδαγωγικά, όλα τα παιδαγωγικά συστήματα. Άρα η λογική λέει, και είναι μία η λογική στην εκπαίδευση, ότι οι μαθησιακές δυσκολίες που είτε υπήρχαν, που είτε δημιουργήθηκαν κατά την πανδημία,
μπορούν να αναπληρωθούν, να αντιμετωπιστούν με παιδαγωγικές παρεμβάσεις. Μάλιστα. Άρα, σε αυτήν τη συνάντηση με τον Λάμπρο σήμερα, εξέφρασε την άποψη του για την καθολική χρήση μάσκας, την οποία άποψη, την καθολική χρήση μάσκας, την οποία άποψη εστήριξε και με τις άποψεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και το τι γίνεται σε άλλες χώρες, αυτή τη στιγμή που λαμβάνονται άλλες αποφάσεις. Και συζητήσαμε το πολύ σημαντικό θέμα της πρόληψης εκπαιδευτικής και μαθησιακής ζημιάς στα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου. Λάμπρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Είμαι διατεθειμένος να μιλήσουμε ξανά. Θα ήθελα έτσι να είχαμε. Αφού ξέρεις ότι πως δεν μπορώ να σου. Με βασανίζεις. Το Skype, ένα από τα καλά της πανδημίας, είναι μάθαμε τις τηλεδιασκέψεις που μπορούμε να συνδυόμαστε με τους φίλους από μακριά. Λάμπρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη και στην Αντωνία και σε σένα και σε όλους τους εκπαιδευτικούς και στους γονείς για την καινούργια χρονιά. Και να πω μια ευχή την οποία τη λέμε συνέχεια, επιτέλους όσο πιο γρήγορα να λήξει τη δοκιμασία, η οποία μας επηρεάζει σε όλα τα επίπεδα. Συμφωνούμε, Θέκλα μου, ευχαριστώ. Ελπίζω κάποια μηνύματα να μπορέσαμε να στείλουμε. Και αρκετά θέματα έχουμε θίξει και θα μαζέψω και απορίες που τα σχόλια για επόμενη συζήτηση. Ευχαριστώ. Έγινε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Γεια σου.